Τέταρτος λεπτός! Επόμενη! Σιά! Στο 9ο συντάγματος πεζικού και Καλαμάτα στις 9 Φεβρουαρίου 2024. Ημί, ανάγνωση. Νέοι στρατιώτες της 2024α εκπαιδευτικής σειράς. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή του ανθρώπου που μένουν ανεξίτηλες στο θικάρι της μνήμης του και σημαδεύουν την ιστορική του πορεία. Μια τέτοια στιγμή ζήσαμε προλίγου, αγέροχη και δυνατή, με φωνή που παλόταν από συγκίνηση, αλλά και πάθος απαράμιλο, δώσατε τον ιερό όρκο του Έλληνα στρατιώτη. Με μάτια στραμμένα στη γαλανόλευκη, με νου καθαρό, αλλά και ψυχή αντριωμένη, δώσατε υπόσχεση ότι θα υπηρετήσετε πιστά την πατρίδα. Δώσατε όρκο ζωής και θανάτου που είχε την ευλογία της Εκκλησίας, την επικύρωση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά και την επιβεβαίωση των συγγενών και φίλων σας που τιμούν με την παρουσία τους τη σημερινή εκδήλωση. Από σήμερα αποτελείτε μαζί με τους παλαιότερους συναδέλφους σας την ασπίδα και το δώρο του έθνους μας. Μια ατσάλινη ασπίδα, μα και ένα δόρυ αιχμηρό, έτοιμο να κατακεραμνώσει κάθε επίδοξο επιβουλέα των ιερών και των οσίων μας. Η εκπλήρωση του στρατιωτικού καθήκοντος αποτελεί ύψιστη τιμή και προσφορά προς την πατρίδα. Για τη μεγάλη αυτή τιμή πρέπει να νιώθετε υπερήφανοι, καθώς στα χέρια σας παίρνετε όπλα ιερά, δοξασμένα και καθαγιασμένα με το αίμα των προγόνων μας. Νεοσύλλεκτοι, χρέος και ιερό καθήκον έχετε, αφού αφουγκραστείτε τον παλμό της εποχής μας, να αρνηθείτε
την πνευματική αδράνεια και να ξυφουλκίσετε εναντίον κάθε ψυχοφθόρα σύμπνωσης. Αναπτύστε μεταξύ σας τα πλέον ευγενή αισθήματα αγάπης, συναδελφοσύνης και αλληλοβοήθειας, ώστε να αποτελείτε ενιαίο εθνικό σύνολο άρρηκτα και ψυχικά συνδεδεμένο. Προσιλωθείτε στις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Συμμετέχετε με ζήλο και ενθουσιασμό στην εκπαίδευση. Ακολουθήστε το δρόμο της τιμής και του καθήκοντος που διακρίνει τον Έλληνα στρατιώτη. Τιμήστε την ένδοξη στολή που φοράτε. Μην ξεχνάτε ότι η πειθαρχία αποτελεί το θεμέλιο του στρατού αλλά και του κάθε οργανωμένου κοινωνικού συνόλου. Γίνετε άριστοι μαχητές και προκαλέστε την ιστορία με τη λεβεντιά σας. Ακολουθήστε τη μονόδρομη πορεία που έχει χαράξει για όλους μας το χρέος προς την πατρίδα. Και θυμηθείτε ότι ποτέ δεν λογαριάσαμε τους αριθμούς της ύλης, αλλά μετρήσαμε μόνο τους τύπους της καρδιάς μας και αυτή ποτέ δεν μας πρόδωσε. Έτσι θέλει η πατρίδα τους στρατιώτες της, με υψηλό φρόνημα, με γνώση, πειθαρχικούς και αποφασιστικούς. Έτσι θα αξιοποιηθούν τα όπλα που η προμήθειά τους γίνεται από το εστέρισμα του ελληνικού λαού. Έτσι θα δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις της εθνικής ασφάλειας και ειρήνης για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Νέοι στρατιώτες, πιστοί στον όρκο που δώσατε και αντλώντας δύναμη από το παράδειγμα των παλαιών και νεωτέρων προγόνων μας, βαδίστε υπερήφανοι στον δρόμο που εκείνοι χάραξαν και μην ξεχνάτε ποτέ ότι η ελευθερία θέλει τόλμη και αρετή. Με βεβαιότητα ότι θα τιμήσετε τον όρκο που δώσατε και θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επάυξηση της πολεμικής ισχύως και της ετοιμότητας του στρατού μας, σας καλώ να αναφωνήσετε «Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω το ένατο σύνταγμα μαζικού! Ζήτω!» Σύνδεσμος χαιρετισμός από εκπρόσωπο του κύριου Αρχικού Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό διοικητή της Διοίκησης Κέντρων, υποστράτηγο Ιωάννη Δημητρέλο. Νεοσύλλευτοι οπλίτες, υπό τη σκέπη της πολεμικής σημαίας, ενώπιον των εκπροσώπων της Εκκλησίας, της Πολιτείας, των ενόπλων δυνάμεων και των αρχών της πόλεως και της περιφέρειας, των γονέων, συγγενών και φίλων σας, δώσατε το στρατικό όρκο τιμής και αφοσίωσης προς την πατρίδα και ενταχθήκατε επίσημα στρατική οικογένεια. Ο όρκος δεν αποτελεί μόνο ηθική δέσμευση, αλλά και αόρατο δεσμό με όσους υπερασπίστηκαν τις αξίες του έθνους κατά την ιστορική του πορεία. Αναλύστε τον με προσοχή και θα βρείτε σε κάθε φράση την συνισταμένη των υποχρεώσεων σας. Η κατάταξή σας στις τάξεις του ελληνικού στρατού αποτελεί μεν συνταγματικό καθήκον, αλλά ταυτόχρονα είναι και ύψιστη τιμή και δικαίωμα που έχει τόσους πολίτες. Η θητεία στο στρατό είναι για όλους πολύ μεγάλη τιμή και υποχρέωση. Είναι η μεγαλύτερη προσφορά στην πατρίδα και στους πανταχού Έλληνες. Υπηρετούμε μια χώρα με μακραίων ιστορία, κηδεία του παγκόσμιου πολιτισμού και έναν λαό που έμαθε να ζει ελεύθερο. Να είστε υπερήφανοι για τη δυνατότητα που σας δίνεται να υπερασπίσετε το σημαντικότερο αγαθό του ανθρώπου, την ελευθερία. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο οπλικό μας σύστημα και το σημαντικότερο πλαυσιαστή ισχύως. Σας διαβεβαιώ ότι είστε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και υπάρχει διαρκής καλή ανησυχία ώστε να σας παρέχουμε όλα τα εφόδια για να γίνετε άξιοι μαχητές. Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε στους λίγους μήνες της θητείας σας είναι αρκετές και πρωτίστως αφορούν την προσαρμογή σας στο στρατιωτικό τρόπο ζωής. Αντιμετωπίστε τις δυσκολίες με αισιοδοξία, χαμόγελο στην καθημερινότητα και θετική σκέψη, να σας διακατέχει το πνεύμα του «μπορώ και εγώ» καθώς και του νικητή. Οπλιστείτε με υπομονή και επιμονή τις δύο ίσως μεγαλύτερες αρετές του ανθρώπου. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ως πρωταρχικό στόχο έχει θέσει, πέραν της ομαλής σας ένταξης στην στρατιωτική οικογένεια, την πλήρη και σωστή εκπαίδευσή σας ως μαχητές, αλλά και την απόκτηση δεξιοτήτων χρήσιμες για το μέλλον σας. Πορευτείτε με πίστη και αποσύρση στο καθήκον έχοντας ως πηξίδα τις στρατιωτικές αρετές και αξίες. Συμμετέχετε με ζήλο, ενθουσιασμό και με όλες σας τις δυνάμεις στην ολοκλήρωση της στρατιωτικής σας εκπαίδευσης. Απευθυνόμενα στους γονείς των νέων οπλητών, θέλω να σας ευχαριστήσω που μας εμπιστεύεστε τα παιδιά σας
και να σας διαβεβαιώσω ότι οι διοικητές τους θα ενδιαφέρονται για τα προβλήματά τους σαν να ήταν παιδιά του. Μπορείτε να απευθύνεστε προσωπικά στον διοικητή του παιδιού σας, που είναι ο αρμοδιότερος όλου. Να έχετε εμπιστοσύνη και να μην διστάζετε να τον ενημερώνετε και να συνεργάζεστε μαζί του για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί εσάς ή το παιδί σας. Επιθυμούμε αυτή την επικοινωνία ώστε να γνωρίζουμε καλύτερα τα παιδιά σας, να τα διοικήσουμε με τρόπο που αρμόζει, επιλύοντας ταυτόχρονα κάθε τους πρόβλημα έγκαιρα και αποτελεσματικά. Νέοι στρατιώτες, κληθήκατε να προσφέρετε τις πολύτιμες υπηρεσίες σας στην πατρίδα και να συμβάλλετε στην προάσπιση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της. Η εθνική άμυνα απαιτεί συλλογική προσπάθεια και συνοχή που στηρίζεται στην ευσυνείδητη πειθαρχία. Στη δημοκρατία, το καλό της πατρίδας συνιστά υπόθεση του καθενός και η ατομική ελευθερία υπόθεση σε όλους. Να θυμάστε ότι ό,τι αξίζει στη ζωή είναι δύσκολο και ότι οι ευθύς άνθρωποι δεν μυρολατρούν αλλά αντιμετωπίζουν με γαλήνη την κάθε δυσκολία και προπαντός την αντιμετωπίζουν αφενός με σοφροσύνη, γιατί η δύναμη της ψυχής είναι σοφροσύνη, και αφετέρου με καρτερία, γιατί η νίκη ανήκει σε αυτόν που έχει μεγαλύτερη καρτερία. Σας εύχομαι να έχετε υγεία, δύναμη, γόνιμη και δημιουργική στρατιωτική θητεία. Συντάγμα! Προσοχή! Oh!